Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως, έτσι είναι. Εδώ και λίγη ώρα, από τις 12 τώρα το μεσημέρι, έχει ξεκινήσει η ένατη δραμινογνωσία στην Δράμα. Χρόνια τώρα γίνονται οι γιορτές αυτές, η γιορτή κρασιού με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Θα μας μιλήσει αρχικά ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κ. Μιχάλης Μουρβετίδης. Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη γιορτή, ένα παιχνίδι γεύσεων και αρωμάτων. Για το πώς ξεκίνησαν όλα, να μας πείτε. Μου λέγατε χρόνια το ετοιμάζετε, έτσι. Έτσι. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τη Δράμα. Γιορτάζει ο νομός, ξεκινάει η δραμινογνωσία, η ένατη δραμινογνωσία. Είναι μια ιδέα που δημιουργήθηκε το 2011 από τον τότε αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιάννη Ξανθόπουλο. Χρειάστηκαν 3 χρόνια για να όλες αυτές οι ιδέες να μας βγουν όλες μαζί και να παρουσιαστεί αυτός ο ωραίος ο θεσμός που πήρε σάρκα και οστά το 2014. Και από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε όσο το τον καλύτεροι για να αναδεικνύουμε αυτό το προϊόν που είναι ένα σημαντικό στοιχείο του νομού μας, το κρασί. Είναι μια εκδήλωση που αγκαλιάστηκε από όλους τους φορείς και θα ήθελα να αναφερθώ σε όλους τους συνοπιούς που είναι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης, στους δήμους που συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση, στον εμπορικό σύλλογο, στα μαγαζιά, στα καταστήματα, στα ξενοδοχεία, στο μουσείο και φυσικά σε όλους τους υπηρεσιακούς συνεργάτες που πάντα και ιδίως φέτος που είχαμε και μια πίεση χρόνου, καταφέραμε να τα φέρουμε εις πέρας και να έχουμε σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε μια εκδήλωση που πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι πλούσια σε πολιτιστικές, σε μουσικές, αλλά και σε επιστημονικές εκδηλώσεις που αφορούν το θέμα του κρασιού. Και αυτό είναι αλήθεια, κύριε Μουρβετίδη και Νίκο. Κάθε χρόνο αυτό που παρατηρούμε είναι πως η δραμινογνωσία γίνεται όλο και καλύτερη και εμπλουτίζονται αυτές οι εκδηλώσεις. Έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα για φέτος ο κύριος Ζήσης Παπαδόπουλος. Τι ξεχωριστό θα δούμε φέτος? Έτσι. Καταρχάς να πω ότι η όλη ουσία του εορτασμού περικλείεται εύγλωτα στο σλόγγαν μας. Γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού. Έχουμε ερμηνεύσει για ένα πλούσιο πρόγραμμα και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, κατά απέτηση τόσο των εινοπαραγωγών αλλά και του κοινού, του εινόφιλου κοινού, να δοθεί έμφαση στο θέμα της γευσηγνωσίας και του παντρέματος των γεύσεων. Πώς συνδυάζουμε τον ίνο με το φαγητό, με τα εδέσματα. Και βεβαίως, από τον πληθυσμό του ίνου περιστρέφονται όλες οι εκδηλώσεις μας και ευελπιστούμε να έχουμε επισκεψιμότητα μεγάλη. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε στον τόπο μας. Υπάρχουν εκεί στην έκθεση κρασιά που παράγονται μόνο στη Δράμα και θα έχει την ευκαιρία το κοινό να τα δοκιμάσει, ίσως και για πρώτη φορά σε ορισμένες περιπτώσεις? Βεβαίως, είναι τα ενοποιεία στο Σαββατοκύριακο του κορυφώματος της εκδήλωσης. Είναι ανοιχτά και επισκέψιμα και μπορεί το εινόφιλο κοινό να επισκεφθεί, να γνωρίσει τους χώρους παραγωγής, να επισκεφθεί τα κελάρια, τα φιλοξενούμενα έργα τέχνης και να δοκιμάσει πλήθος ετικετών επώνυμου ίνου, να γνωρίσει τον δραμινό ίνο και να μεταφέρει την εμπειρία του γινόμενου στο σπίτι. Η πιο φημισμένη ποικιλία του νομού ποια είναι? Υπάρχουν ποικιλίες τοπικές, όπως το Μαυρούδι, για παράδειγμα, και υπάρχει μια προσπάθεια, αν θέλετε, να αναδειχτούν αυτές, σε συνδυασμό πάντα και με τις κλασικές ποικιλίες. Υπάρχει μια πολύ δημιουργική προσέγγιση του συνοποιού της Δράμας στο να εντάξουν στις ετικέτες τους και γηγενείς ποικιλίες. Και βέβαια, Νίκο, να σου πω ότι ήδη από τώρα, από τις 12 το μεσημέρι, όλη η εστίαση της Δράμας συμμετέχει στην δραμινογνωσία. Θα μας πει δύο κουβέντες γι' αυτό και ο κύριος Άνεσης Τοπαλίδης, που είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών εδώ της περιοχής, για αυτό το θεσμό. Τι το ωραίο έχει και το στηρίζεται όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε δύο λόγια για αυτή την όμορφη διοργάνωση. Εγώ εκπροσωπώ τους Σωματείους Διευθυντών του Νομού Δράμας. Εγώ και οι συνάδελφοί μου από την πρώτη χρονιά αγκαλιάσαμε και δεθήκαμε με αυτό το θεσμό. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε ετοιμάσει πολλά και ξεχωριστά happenings τα οποία θα γίνουν στα εστιατόρια του Νομού Δράμας. Έτσι λοιπόν μέχρι τις 19 Μαΐου είναι ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και για την εστίαση. Σας προσκαλούμε όλους στη Δράμα να γευστείτε, να διασκεδάσετε. Τι έχει δηλαδή, μια έκπληξη έτσι θα μοιραστείτε μαζί μας? Θα σας παρασύρει σε ένα όμορφο ταξίδι γεύσης. Μια έκπληξη, λέει ο Νίκος, θα μοιραστούμε μαζί τους. Τι έκπληξη κρύβει το πρόγραμμα μας? Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις όσο αφορά
και το φαγητό, αλλά και σε συνδυασμό με το κρασί. Έχουμε πάρα πολλούς ομελιές στα μαγαζιά μας, τα οποία έκανε προτάσεις σύμφωνα με το μενού που έχουμε ετοιμάσει. Και κάποια τα οποία θα μπορείτε να τα δείτε εκεί την ώρα. Είναι η έκπληξη που ετοιμάζουμε εμείς στα καταστήματα. Σούλα, σε ποιο φανταστικό μέρος είστε τώρα? Δεν ξέρω αν μας είπες στην αρχή, δεν το συγκράτησα εγώ τουλάχιστον. Πού ακριβώς είναι τώρα η έκθεση, πού φιλοξενείτε? Είμαστε στην. Η δραμηνογνωσία απλώνεται σε όλη την απόλυτη της Δράμας. Εμείς τώρα είμαστε σε ένα χώρο εστίασης αρχικά, που εδώ θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις αυτή την ώρα. Απλώνεται σε όλη την πόλη, αλλά και στους γύρω δήμους, έτσι, και στα ενοπεία της περιοχής. Ωραία, οπότε θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να πάει σε πολλά μέρη της Δράμας για να γευστεί πολλά και διαφορετικά κρασιά. Είδα εκεί κιόλας το λευκό κυριαρχεί στους καλεσμένους μας. Δύο κρατούν λευκό και ένας κρατάει κόκκινο κρασί από τη είδα. Αυτό έτσι για αυτούς που αγαπάνε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση.